Αρχή να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βλέπω ότι έχουμε παρουσία από όλα τα κανάλια, οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας. Για την Ακαδημία Ποδοσφαίρου και για την επιτυχία του προπονητικού και εκπαιδευτικού κάμπου διοργανώνει η Ακαδημία Ποδοσφαίρου της Ομόνιας, το οποίο έχει τίτλο «Βλέπουμε με το μυαλό, όχι με τα μάτια». Αυτή είναι η δεύτερη φορά που διοργανώνεται από την Ακαδημία Ποδοσφαίρου της Ομόνιας στο συγκεκριμένο κάμπ. Την πρώτη φορά είχε σημειώσει πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία και τα αποτελέσματα τα διαπίστωσαν οι αρμόδιοι της Ακαδημίας μέσα από την πρόοδο των παιδιών της Ακαδημίας. Εδώ στο πάνελ αρχίσουμε από τον κύριο Σάβα Μαγκαφά, ο οποίος είναι εκπρόσωπος του Συνδέσμου Προπονητών. Δίπλα μου δεξιά είναι ο κύριος Ανδρέας Μιγιώτης, ο οποίος είναι ο οργανωτικός υπευθυνός της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου της Ομόνιας. Στα αριστερά μου είναι ο κύριος Φάτσο Μπούης, είναι ο τεχνικός υπεύθυνος της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου της Ομόνιας. Και δίπλα από τον κύριο Μπούης είναι ο κύριος Κωστάκης Γιαννουρής, είναι λειτουργός της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου. Να αρχίσουμε μια πρώτη κουβέντα από τον κύριο Μαγκαφά. Σαν Σύνδεσμος Κυπρίων Προπονητών, με χαρά δεχτήκαμε την πρόσκληση της Ομόνιας ώστε να είμαστε υποστηριχτές αυτού του σεμιναρίου camp που έχει κάνει. Επικροτούμε αυτές τις προσπάθειες που κάνουν οι ομάδες ώστε να βελτιώσουν τον Κύπριο προπονητή. Είναι σημαντικό για μας ότι προπονητές παγκόσμιας εμβέλειας όπως ο κύριος Μπρούνινγκς θα είναι στην Κύπρο για να μας δώσει τη φιλοσοφία που έχει εκπαιδεύσει μέσα από το βελγικό μοντέλο, και είναι σημαντικό για τους Κύπριους προπονητές να συμμετάσχουν σε αυτό το camp ώστε να μπορέσουν να βελτιώσουν αυτοί και να μπορέσουν στο μετέπειτα να βελτιώσουν τους Κύπριους ποδοσφαιριστές, που σκοπός είναι να βγουν περισσότεροι Κύπριοι ποδοσφαιριστές στις μεγάλες ομάδες της Κύπρου. Θα είμαστε παρόν σαν σύνδεσμος να στηρίζουμε πάντα τέτοιες camp. Ευχαριστούμε για την Ομόνια και ευχόμαστε καλή επιτυχία στο camp, στο σεμινάριο αυτό που διοργανώνουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να σας καλωσορίζω εγώ. Ευχαριστούμε για την ανταπόκριση σας, η οποία είναι καλύτερη από ό,τι πόσο με περιμέναμε, εν πάση περιπτώσει, νομίζω. Εγώ να μιλήσω για το διαδικαστικό και οργανωτικό κομμάτι του camp. Ακολούθησε να αναφερθεί ο Φάτσο Μπούης για το τεχνικό το κομμάτι και τι έχει να προσφέρει το συγκεκριμένο σεμινάριο και camp. Αρχάς να πούμε ότι με την έλευση του κύριου Νταμπίζα είδατε να αλλάζουν αρκετά πράγματα στην Ομόνια, νομίζω. Προσπαθούμε να αλλάξουμε και στο προς το καλύτερο την Ακαδημία. Στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης και αναβάθμισης σε όλα τα επίπεδα, η Ακαδημία μας οργανώνεται συγκεκριμένο camp, όπως είπε ο Ανδρέας, για δεύτερη φορά, το οποίο θα διεξαχθεί από μεταξύ 21 και 25 Ιουνίου, με σύνθημα «Βλέπουμε με το μυαλό και όχι με τα μάτια». Υπεύθυνος κατά τη διάρκεια του camp, υπεύθυνος προπονητής και εκπαιδευτής θα είναι ο Βέλγος Μισελ Μπρένινγκς, ο οποίος διετέλεσε διευθυντής των Ακαδημιών των μεγαλύτερων συλλόγων του Βελγίου, Anderlecht και Standard Liège, και έχει συνεργασίες και έχει παραχωρήσει σεμινάρια σε μεγάλους συλλόγους του εξωτερικού, όπως η Μπαρσελόνα, η Ρεάλ Μαδρίτη, επί καιρό Μουρίνιο, Φέγενορντ, Αϊτχόβεν. Είναι υπεύθυνος εδώ και 3 χρόνια του Κέντρου Ποδοσφαιρικού Μυαλού της Μίλα, όπως επίσης και εκπαιδευτής του Κέντρου Επιλέχτων της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Βελγίου. Έχει επίσημες συνεργασίες με τη ΜΕΤΣ της Γαλλίας, με την Ομοσπονδία της Αμερικής, της Ολλανδίας, και είναι μέλος του Συμβουλίου της Ακαδημίας Aspire στο Κατάρ. Μαζί με τον κύριο Μπρένινγκς θα έρθει ο πρώην τεχνικός διευθυντής της Ακαδημίας της Anderlecht, Dirk Hiselings, ο οποίος Dirk Hiselings έχει δουλέψει με ποδοσφαιριστές στυλοβάτες της Εθνικής Βελγίου την δεδομένη στιγμή, όπως ο Ρωμέλου Λουκάκου, ο Τιμπό Κουρτουά, δύο ανερχόμενα αστέρια, ο Γιούρι Τίλεμανς και ο Αντναν Γιάννουζάι της Manchester United. Θα είναι μαζί του ο Hans Sommers,
ως προπονητής τεχνικής, ο οποίος είναι πρώην ποδοσφαιριστής της Ουτρέχτης και της Τραμπζονσπορ. Ο Όλεκ Ιατσούκ, πρώην ποδοσφαιριστής της Άντερλεκτ της Εθνικής Ουκρανίας και νυν προπονητής της U14 της Άντερλεκτ και βοηθός προπονητής της U21 της Άντερλεκτ. Μια U21 της Άντερλεκτ, η οποία την περασμένη σεζόν έφτασε μέχρι τα ημιτελικά του UEFA Youth League. Ο Εμμανουέλε Πιτσετόλα, πρώην ποδοσφαιριστής της Μίλαν και προπονητής στην Ακαδημία της Μίλαν τα τελευταία 25 χρόνια, ο οποίος έχει δουλέψει με τεράστιες ποδοσφαιρικές φυσιογνωμίες. Μερικοί από αυτούς είναι ο Πιέρ Εμερικ Ομπαμεγιάνγκ της Ντόρτμουντ, ο Ματέο Νταρμιάν της Manchester United, Ντι Σίγλιο, Ζεαπάτε της Μίλαν, ο Ντοναρούμα, ο δρασινός τερμαφύλακας της Μίλαν. Και φυσικά με τον υφιστάμενο προπονητή της πρώτης ομάδας της Μίλαν, τον Κρίστιαν Ρόκη. Και μαζί με την ομάδα του κύριος Μπρένιγκς αναμένουμε ότι θα προσφέρουν στους μικρούς ποδοσφαιριστές και της Ομονίας και εκτός Ομονίας κάτι των επαναληπτών για το πρωτόγνωρο και τα κυπριακά δεδομένα. Καινοτομία του σεμιναρίου, η παρουσίαση των επαναστατικών μεθόδων προπόνησης, coach training και sense ball, τις οποίες έχει υλοποιήσει και δημιουργήσει ο Μισελ Μπρένιγκς και έχει θέσει σε εφαρμογή τις συγκεκριμένες φιλοσοφίες μαζί και μεθόδους μαζί με τον Dirk Hisselings πρωτίστα και ακολούθως με τα συγκεκριμένα άτομα τα οποία έχουμε προαναφέρει. Ποδοσφαιριστές, τυλοβάτες, όπως σας είπα, της Εθνικής Βελγίου έχουν αναδειχθεί μέσω συγκεκριμένων μεθόδων. Εκτός από τους προηγούμενους που έχω αναφέρει, ο Μισελ Μπρένιγκς δούλεψε μαζί με τους Dries Mertens, Στίβεν Ντεφούρ, Μούσα Ντεμπέλε, Γιάν Βερθόγεν, Άξελ Βίτσελ και Μίτσι Μπατσουάι από την Μαρσέη και έχουν δείξει για τις μεθόδους του προπονητές κεφάλαια μεγάλων ενδιαφέρων όπως ο Ζωζέ Μουρίνιο και ο Γιούρκεν Κλοπ. Επίδειξη της μεθόδου Σένσμπολ έγινε στο Παγκόσμιο Κύπελλο στην έναρξη του 2014 στη Βραζιλία. Να δείτε ένα μέρος της επίδειξης σε ένα μικρό βίντεο μετά. Επιπλέον, οι πληροφορίες που μπορούμε να σας δώσουμε είναι ότι θα είναι καθημερινό το κάμα από τις 21 μέχρι 25 Ιουνίου στο Ηλίας Πούλος. Θα περιλαμβάνει 4,5 ώρες προπονήσεις καθημερινά και ακολούθως να ενημερώσουμε ότι δεν είναι μόνο για ποδοσφαιριστές το κάμ, όπως είπε ο Σάββας πριν, είναι και για προπονητές. Θα υπάρχει ένα επιπλέον σεμινάριο που αφορά μόνο προπονητές, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την 3η 21 Ιουνίου στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Λευκοσία, στο Πανεπιστήμιο Λευκοσίας, συγγνώμη, από τις 9 μέχρι τις 12 και πριν από κάθε προπονητική μέρα, πριν από την έναρξη της κάθε ημέρας, θα υπάρχει μία ώρα ενημέρωσης προς τους προπονητές για τη φιλοσοφία που θα ακολουθεί τη συγκεκριμένη ημέρα και για τις προπονητικές μονάδες που θα υπάρξουν κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενημέρωση και επεξήγηση. Κατά τη διάρκεια των προπονησιών θα μπορούν οι προπονητές που θα συμμετάσχουν στο σεμινάριο να λάβουν μέρος και θα μπορούν να ζητήσουν οποιασδήποτε επεξηγήσεις και απορίες. Θα μπορούν να μιλήσουν προσωπικά με τους ανθρώπους που θα είναι υπεύθυνοι του σεμιναρίου για οποιοδήποτε περισσότερες λεπτομέρειες και οποιαδήποτε επίλυση απορριών. Κόστος συμμετοχής στο camp για ποδοσφαιριστές της Ακαδημίας της Ομόνιας είναι 70 ευρώ επιχορηγημένων από την Ακαδημία της Ομόνιας για τη συγκεκριμένη τιμή και για ποδοσφαιριστές εκτός Ομόνιας είναι 120 ευρώ. Για προπονητές εκτός Ομόνιας το κόστος είναι 150 ευρώ, όμως για τους προπονητές οι οποίοι είναι μέλη του συνδέσμου προπονητών θα υπάρξει μια έκπτωση 20%, άρα θα πέσει στην τιμή των 120 ευρώ για τους προπονητές εκτός Ομόνιας. Για τους προπονητές οι οποίοι θέλουν να παρακολουθήσουν μόνο το σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, το κόστος είναι 25 ευρώ. Για εγγραφές και πληροφορίες έχετε πάρει όλοι ενημερωτικό φυλάδιο. Και όπως και για το πρόγραμμα, για τις ώρες της εξαγωγής του camp, απλά ενημερωτικά, για να κλείσουμε, να μέσα σας κρατώ εγώ άλλον, τις καθημερινές ημέρες, δηλαδή από Τρίτη μέχρι Παρασκευή, οι προπονήσεις θα είναι μεταξύ 4 και 8.30 το βράδυ.
Για τους προπονητές, όπως είπα, θα υπάρξει επεξήγηση και ενημέρωση των προπονήσεων που θα τα ακολουθήσουν κατά τη διάρκεια της ημέρας μία ώρα πριν την έναρξη, δηλαδή από 3 μέχρι 4. Και το Σάββατο θα είναι ο 25 του μήνα, 8.30 μέχρι 12.00 το πρωί που θα είναι το timetable που θα ακολουθήσουμε, το πρόγραμμα. Και ακολούθως ευχόμαστε να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερη συμμετοχή και από ποδοσφαιριστές Ομονίας και από ποδοσφαιριστές εκτός Ομονίας, οι οποίοι είναι πέρα για πέρα εκπρόσδεκτοι. Μέχρι στιγμής έχουμε έναν αριθμό γύρω στα 80 με 90 άτομα τα οποία θα συμμετάσχουν στο camp. Περιμένουμε τον κόσμο να έρθει κοντά, να λάβει μέρος σε μια γιορτή, να το πω έτσι, του αναπτυξιακού ποδοσφαίρου. Να μεταφέρω τώρα τον λόγο στον Ανδρέα και στον Φάτσο τον Πουίς. Το πρώτο μέρος θα είναι εκπαίδευση με το Senseball, που μας βοηθά στη συγκέντρωση, στο συγχρονισμό, στο ρυθμό και στο να φτιάξουμε άριστη τεχνική στους παίκτες με τα δύο πόδια. Το δεύτερο μέρος θα είναι περισσότερο ασκήσεις τεχνικής με συνεχόμενη κίνηση που θέλουμε να μάθουμε στους παίκτες να παίζουν πιο έξυπνα. Το πρόγραμμα γενικά βοηθάει πολύ στην γρήγορη αντίληψη και στην απόφαση. Ανά πάσα στιγμή να γνωρίζουν οι παίκτες τη κάθε κατάσταση που μπορεί να γίνει στο γήπεδο, στο παιχνίδι μάλλον. Βελτίωση στην συγκέντρωση και στην ψυχολογία. Τους μαθαίνουμε τους παίκτες να πάρουν πρωτοβολίες, να γίνουν ηγέτες και ενδυναμώνουμε το ομαδικό πνεύμα. Θέλω να τονίζω ότι αυτό το κάμπ είναι κάτι ξεχωριστό όσον αφορά την ποιότητα και τη μεθοδικότητα στην εκπαίδευση των ποδοσφαιριστών. Είναι μεγάλη τιμή για την Κύπρο που μπορούμε να καλέσουμε τέτοιους ανθρώπους κοντά μας. Προτρέπουμε όλους τους γονείς που ενδιαφέρουν για την ποιοτική ανάπτυξη των παιδιών τους να είναι παρόντος στο κάμπ. Ευχαριστώ. Ο Φάτσο είναι Βέλγος, για όσους δεν το γνωρίζουν, οπότε γνωρίζει πολύ καλά τους καλεσμένους. Εντάξει, τα ελληνικά μας. Πολύ καλά τα ελληνικά. Ας μάθουμε πρώτα το ποδόσφαιρο και μετά να μάθουμε και τη γλώσσα. Μες στην αυτό είναι. Στάγιμα, θέλεις να βρεις κάτι. Όχι, εντάξει. Λίγο... Να πω εγώ ακόμα κάτι. Απλά το οποίο είναι παρέχει ήταν προ 1,5 έτους, νομίζω, πριν 1,5 χρόνο που είχαν έρθει. Η μεγαλύτερη τους πρόκληση είναι να αποδείξουν ότι το ποδόσφαιρο, στο ποδόσφαιρο δεν παίζει ρόλο το μέγεθος μιας χώρας και ο αριθμός, ο πληθυσμός. Αλλά η δουλειά, οι ώρες και ο τρόπος με τον οποίο δουλεύεται είναι να ακολουθείται ένας νεαρός ποδοσφαιριστής. Γι' αυτό είναι και ο κυριότερος λόγος ο οποίος θέλουν και επιθυμούν να έρθουν στην Κύπρο να συνεργαστούν μαζί μας για να αποδείξουν ότι δεν είναι η ποσότητα τέλος πάντων που μετρά, αλλά η ποιότητα. Απλά ενημερωτικά, ο Μισελ Μπρένιγκς και ο Ντίρκ Χίσελινγκς είναι εκπαιδευτές στην Elite Academy της Βελγικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Και ο Μισελ Μπρένιγκς ήταν εκ των ανθρώπων που ήθελαν για να αλλάξουν εκ βάθρων οι συντεταγμένες του αναπτυξιακού ποδοσφαίρου στο Βέλγιο, το οποίο βλέπουμε τα αποτελέσματα σήμερα, μετά από μια προσπάθεια η οποία ξεκίνησε προ 15 ετίας, μετά από την αποτυχία του Βελγίου να προκριθεί από τη φάση των ομίλων στο Euro 2000, όταν είχε συνδιοργανωθεί με την Ολλανδία τότε, αποφάσισε η κυβέρνηση μαζί με την Ομοσπονδία του Βελγίου να αλλάξουν από ρίζας το αναπτυξιακό πλάνο ποδοσφαίρου στο Βέλγιο. Τα αποτελέσματα βλέπουμε τα τώρα. Την περσινή σεζόν, το 2015, το Βέλγιο έφτασε μέχρι την κορυφή του παγκόσμιου χάρτη του ποδοσφαίρου, ξεπερνώντας μεγαθύρια. Και θεωρώ ότι βλέποντας το Βέλγιο κάποιος να αγωνίζεται, νομίζω βλέπει τα αποτελέσματα όχι μόνο το ότι με την έννοια ότι κερδίζει το Βέλγιο, αλλά βλέποντας το τι βγάζει ο κάθε ποδοσφαιριστής μέσα στο γήπεδο,
από πλευράς τεχνικής λήψης αποφάσεων έξυπνου παιχνιδιού. Να πέσει το γύρο του Βέλγιο. Κατά την άποψή μου είναι μέσα στα φαβορί. Εν πάση περιπτώσει. Να περάσουμε. Να δούμε το βίντεο. Το βίντεο το συγκεκριμένο που θα δείξουμε τώρα είναι που την. Όπως σας είπαμε πριν, από την έναξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη Βραζιλία το 2014, κατά τη διάρκεια της οποίας έγινε επίδειξη της μεθόδου Σένσμπορντ.